Σήμερα έχω φτιάξει cheesecake. Το γλυκό μου, να ξέρεις. Είναι το γλυκό σου και εμένα. Από τα λίγα που τρώω. Και σε άλλα 2 εκατομμύρια ανθρώπους, φαντάζομαι. Είναι από τα αγαπημένα μου γλυκά. Το κάνω σχετικά γρήγορα. Είναι ο λίγο ακριβή συνταγή. Εντάξει, δεν θα το κρύψουμε. Αλλά νομίζω ότι μπρος στο χρήμα, τι είναι κάτι νόστιμο. Τουλάχιστον αυτή εμένα η δική μου είναι φιλοσοφία. Όχι για κάθε μέρα, αλλά υπάρχουν κάποιες στιγμές που θα χρειαστεί σίγουρα είναι να τα... χαλάσει και κάτι παραπάνω. Πώς θα το κάνουμε. Γενικά μπορεί να γίνουν σχετικά light. Βλέπεις, έχουμε μόνο 5 υλικά. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Πάμε λοιπόν να σας καλημερίσω για αρχή. Και μη στεναχωριέστε, όπως είπε και ο φίλος μου Ηλίας, που δεν έχετε πάει διακοπές ή ακόμα δεν έχουν έρθει η ώρα τους. Εμείς εδώ θα σας κρατήσουμε παρέα και θα σας δείξουμε τουλάχιστον πώς να μάθετε να μαγειρεύετε ή κάποιες ιδέες. Θα τους γλυκάνουμε σίγουρα. Και σίγουρα θα σας γλυκάνουμε, έτσι είναι μέσα της εβδομάδας. Σήμερα θα κάνουμε λοιπόν cheesecake, σοκολάτα με μπανάνα. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά και πολύ γρήγορα θα μάθετε κι εσείς τον τρόπο να το φτιάξετε μόνοι σας. Για σήμερα λοιπόν θα χρειαστούμε μία μεγάλη συσκευασία πουράκια. Γνωρίζετε πολύ καλά ποια εννοώ. Είναι αυτά ακριβώς που αν ανοίξεις και φας ένα, τρως μετά όλο το κουτί. Εσείς πρέπει λίγο να κάνετε κράτη και να τα χρησιμοποιήσουμε και θα κάνουμε τη βάση για το cheesecake μας που θα το ενσωματώσουμε με 2 κουταλιές σούπας ζεστή πραλίνα φουντουκιού. Όταν εννοώ ζεστή θα καταλάβετε πάρα πολύ λίγο. Για την κρέμα θα χρειαστούμε τυρί κρέμα light. Μην μου πάρετε πάλι την βαριά. Θα πάρετε το light που είναι και φτηνό σχετικά. Και ένα ζαχαρούχο γάλα. Το ζαχαρούχο γάλα εννοείται θα το διαχειριστούμε κάπως που γνωρίζετε πάνω κάτω πώς είναι, αλλά θα σας δείξω εγώ έναν άλλο τρόπο. Και για το τελείωμα θα θέλουμε μια επικάλυψη σοκολάτας. Γι' αυτό θα χρησιμοποιήσουμε 500 γραμμάρια κουβερτούρα σε νυφάδες. Είναι πιο εύκολο αν είναι σε νυφάδες. Πάλι θα καταλάβετε γιατί στην πορεία. Και 2 μπανάνες. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε βάζοντας τα γάντια και ηλία. Να βάλω κι εγώ το γάντι. Ηλία, θέλεις να σου κόψω ένα κομμάτι να δοκιμάσεις. Βέβαια, έχω κάνει και μια άλλη επιλογή. Το έχω σερβίρει και σε ποτήρι για να είναι ατομικό. Για να μην σας λέει ο καθένας κόψουμε ένα κομμάτι και να σας σηκώνει. Έχω ένα ατομικό. Νομίζω ότι είναι τούμπανο. Όποια ατομή το κόψεις, έχω να πω κάτι γενέθλια μετά. Αυτό. Πάρα αυτό. Λοιπόν, πρώτη δουλειά. Παύλο, έλα, έλα, δω το γλυκό σου. Είναι εσύ. Λοιπόν, η πρώτη δουλειά που θα ξεκινήσουμε είναι το πιο χρονοβόρο για μένα. Θα πάρετε το ζαχαρούχο γάλα. Και θα το βάλετε σε ένα αντικολλητικό τηγάνι το οποίο αρχίζει και ζεματάει. Και θα βάλετε και 2-3 κουταλιές της σούπας ζεστό νερό. Έλα. Γιατί το κάνουμε αυτό. Σίγουρα όλοι γνωρίζετε. Όπα, ήρθε και ο Παύλος. Όχι, θα άφηνε. Ο Παύλος έρχεται στην αρχή είναι αδιάφορος. Με το που ξεκινήσει. Το παίζει αδιάφορος. Το παίζει. Το... Κάνω ότι δεν ακούει, αλλά χρησιμοποιεί. Θέλω να σε καψουρέψω γι' αυτό. Λοιπόν, έχω βάλει εδώ το ζαχαρούχο γάλα και έχω βάλει και λίγο ζεστό νερό. Ο λόγος που το κάνω αυτό είναι γνωστός διότι ξέρετε πολύ καλά. Ότι αν το ζαχαρούχο γάλα έρθει σε μια θερμοκρασία, δημιουργείται μια πυκτή κρέμα που έχει γεύση καραμέλα. Πολλοί το κάνουν αυτό βάζοντας την ίδια την κονσέρβα και τη βράζουν για 3 ώρες. Μην το βλέπετε έτσι, το μεσημέρι τρώει αυγουλάκια. Αυτοί που σας το δείξανε αυτό, να τους πάρετε ένα τηλέφωνο, να σας πληρώνουν και τη ΔΕΗ, διότι αυτό θέλει 3 ώρες. Και δεν συμφέρει, παιδιά. Ο τρόπος που θα σας δείξω εγώ είναι λίγο πιο σχολαστικός, αλλά σε 10 λεπτά θα έχετε ακριβώς αυτή την κρέμα. Οπότε, μία ολόκληρη συσκευασία ζαχαρούχο σε αντικολλητικό τηγάνι, 2-3 κουταλιές της σούπας ζεστό νερό. Μην βάλετε κρύο, γιατί θα κολυσιεργήσει. Σωστά, το είπα. Βεβαίως, κολυσιεργήσει η διαδικασία, βάλετε ζεστό. Και ανακατεύετε σχολαστικά. Μην το αφήσετε ούτε 10 δευτερόλεπτα μόνο του, γιατί θα καεί, θα αρπάξει κατευθείαν. Θέλει ανακάτεμα σε μέτρια με προσδυνατή φωτιά. Αυτό στα πρώτα 5 λεπτά, 10 που θα το ανακατέψετε. Θα γίνει κάπως έτσι. Κοιτάξτε, παιδιά, τι θα γίνει. Θα γίνει αυτό ακριβώς που θέλει 3 ώρες και βάλε. Εγώ το έκανα, παιδιά, σε 5 λεπτά. Τώρα. Αυτό ποιος είναι... να δέσει τέλεια με την κρέμα, νομίζω. Αυτό ακριβώς. Μπράβο, Ηλία. Αυτό με το τυρί κρέμα κάνει τρομερό συνδυασμό. Και πάμε λοιπόν, τελειώσαμε με την πρώτη δουλειά. Και είναι η προχρονοβόρα γιατί θέλει να κρυώσει, έτσι. Για να έρθει να σφίξει. Και πάμε στη δεύτερη που είναι η βάση για το cheesecake. Όλοι κάνουν το ίδιο. Βάζουν μπισκότα και βάζουν λιωμένο βούτυρο. Αλλά εγώ δεν είμαι σαν και αυτούς. Εγώ δεν είμαι σαν όλους τους υπόλοιπους. Εγώ πήρα τα πουράκια τα οποία. Θα το κάνω εγώ αυτό. Το λιώσω. Ωραία. Πήρα τα μπουράκια, τα οποία θα τα λιώσουμε. Σε τι όμως, για υγρή ουσία θα χρησιμοποιήσουμε πραλίνα φουντουκιού. 2 μεγάλες κουταλιές σούπας, πάλι λίγο ζεστό νερό. Το ζεστό νερό, παιδιά, να ξέρετε, είναι πάρα πολύ χρήσιμο σε ζαχαροπλαστική και γενικότερα στην κουζίνα. Και κοιτάξτε τώρα εδώ πώς θα γίνει η σοκολάτα αυτή, η πραλίνα φουντουκιού. Θα έρθει σε μια πιο υγρή μορφή, ώστε να μπορέσουμε να το ρίξουμε από πάνω. Σκόνη στο κανά. Μπράβο, Ηλία. Εντάξει, θα μπορούσαμε όχι και τόσο πολύ. Μου το πες, έβαλα εδώ πέρα. Λοιπόν, ανακατεύω
και η μερέντα. Εννοείται μπορείτε να τη βάλετε στο φουρνάκι την πραλίνα φουντούκιο. Έτσι, εμείς την κάνουμε τώρα εδώ να δείτε ότι υπάρχουν και εναλλακτικοί τρόποι. Εγώ, ας πούμε, στο σπίτι μου δεν έχω φούρνο μικροκυμάτων. Δεν πρέπει κι εγώ δηλαδή να φτιάξει σκέκ. Εγώ παιδί δεν είμαι δηλαδή. Θα σου φέρουμε δώρο. Λοιπόν, έχει λιώσει. Και τη ρίχνω από πάνω. Κάνε πάλι την ίδια δουλειά που έκανες, ναι. Το καίει αυτό δεν είναι. Όχι, όχι, δεν καίει. Εντάξει, έχει μία θερμοκρασία ελαφριά. Α, εντάξει. Και θα βρούμε και το σκεύος. Εγώ έχω χρησιμοποιήσει αυτό εδώ, ένα στρόγγυλο. Εσείς, αν έχετε φόρμα ακόμα καλύτερα. Εμένα μου αρέσει αυτό. Βλέπεις η Λία που έχει γίνει. Η ζαχαροπλαστική είναι ωραία γιατί έχει τη διαδικασία που λερώνεις και την κουζίνα να καθαρίζει μετά. Γι' αυτό μου αρέσει. Ισχύει. Ειδικά αν καθαρίσει κι άλλο, η ζαχαροπλαστική είναι κορυφαία. Εντάξει, το έκανα. Λοιπόν, για να δούμε, ναι, πάρα πολύ ωραία. Και αφού ξεκίνησες και λερώθηκες, ναι, γιατί όχι. Βέβαια. Θέλω να μου βάλεις εδώ τη βάση και σιγά σιγά απαλά και με φροντίδα να το στρώσεις, να κάνουμε τη βάση για το cheesecake. Βλέπετε, η διαδικασία και τα βήματα είναι τα ίδια. Εμείς έχουμε πειράξει όλα τα υπόλοιπα όμως. Και ερχόμαστε εδώ, στην κρέμα. Όσο ο Ηλίας θα ανοίγει τη βάση. Κάνω μαλάξεις, κάνω μαλάξεις εγώ. Ήδη έχουν περάσει 4-5 λεπτά και έχουμε τελειώσει σχεδόν τη συνταγή μας. Έχουμε εδώ το τυρί κρέμα, το light. Είναι γύρω περίπου στο 1 κιλό. Ωραία. Ένα κοντινό να δούμε λίγο εδώ πέρα πώς γίνεται ακριβώς. Μπράβο, Ηλία, για πρώτη φορά. Εντάξει, μου λέω, σας βέβαια το σκεύος. Δεν ναι, πειράζει. Ναι, η σκηνική παρουσία είναι στο τέλος μπαίνει. Σε συγχωρώ. Και θα ενσωματώσουμε και την καραμέλα αυτή που δημιουργήσαμε από το ζαχαρούχο γάλα. Δεν βάζω καθόλου ζάχαρη για λόγους ευνόητους, είναι ήδη αρκετά γλυκό. Μπράβο. Και αν υπάρχει πραγματικά συνδυασμός στη ζαχαροπλαστική, ωραίος και νόστιμος, αυτός είναι καραμέλα, τυρί, βέβαια, κρέμα και μπανάνα. Δεν χάνει και έχετε και η σοκολάτα και το αποτελειώνει. Ανακατεύω, δεν χρειάζεται πάρα πολύ, ίσα ίσα να ενσωματωθεί, θα αλλάξει λίγο το χρώμα, θα πάρει ένα ελαφρώς πιο καφέ χρώμα και θα δώσει την γλυκάδα, είναι το τσιτ της γλυκάδας αυτό που δίνουμε. Και με λίγη φραουλίτσα θα το πήγαινε πάνω. Αντί για μπανάνα. Ναι. Δεν το έχω δοκιμάσει, Ηλία, θα το δοκιμάσω όμως. Ναι. Βέβαια πρέπει να είναι της εποχής η μπανάνα, φαντάζομαι. Να μην το κάνεις και χειμώνα τώρα που δεν έχουν γεύση και είναι μόνο εισαγωγής. Λοιπόν, πάρα πολύ γρήγορα ενσωματώθηκε, δεν έκανα σχεδόν τίποτα. Και η γνωστή τακτική. Πάνω που αλείφουμε. Βάζουμε σε μεγάλες και γενναίες ποσότητες περιμετρικά. Είπαμε, δεν το βάζουμε όλο στο κέντρο, διότι με το βάρος, αν το βάλουμε όλο στο κέντρο, θα μπει μέσα στη βάση και θα μας τη χαλάσει. Και ειδικά μετά που θα πρέπει να το αλείψουμε, θα αλλάξει και θα χαλάσει τουλάχιστον, βέβαια, όχι τη γεύση, θα χαλάσει την ομορφιά. Γιατί και η ομορφιά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο γλυκό. Πρέπει να φαίνεται όμορφο. Να είναι δελεαστικό και στη. Να είναι δελεαστικό, μπράβο. Το κοίμασε, έφαγε. Πού πήγε το ποτήρι. Ποιος το πήρε. Το καταβροχθήσανε. Ο Παύλος. Πήρε και το ποτήρι μαζί, σπίτι. Ο Παύλος θέλει και παραλία, αλλά. Να δω. Φέτες είναι. Κάτι βλέπω κι εγώ. Αφού το μεσημέρι μόνο αυγό τρώει, τίποτα. 7 σπράδια τρώει μόνο. Μου αρέσει. Του έχει δώσει η διατροφή του Ηλία, του Παύλου. Ηλία. Χρειάζεται, έχει μάθει όλα και τώρα πώς έχει γίνει. Κυρίω. Έτες. Βλέπετε ότι απλώθηκε τέλεια σχεδόν αρμονικά. Αυτό το γλυκό είναι 100% επιτυχία, πιστέψτε με. Και δεν θα ήθελα να γίνω και υπερβολικός. Μέχρι στιγμής, ό,τι σας έχω δείξει. Θα το προσέξω και, θα το προσέξω επιτυχία, και λίγο. Επιτυχία, πραγματικά. Και για να τελειώσουμε για το σερβίρισμα, πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν. Ηλία, αφού έχεις αναλάβει τα βαριά σημαντικά έργα εδώ της σημερινής συνταγής, δεν μου κόβεις και την μπανάνα να δείξουμε. Ή να μην κάνεις τον καλό. Μια μπανάνα ταιριάζει απίστευτα, έχετε και δένει. Πόσο κομμάτια θες. Πλάγια, όση βγει, όσο πιο βαριά, όσο πιο λεπτά μπορείς. Και μέχρι να κόψει την μπανάνα, φαίνεται εδώ. Αυτό το έχεις ξαναδεί. Έχουμε άλλη μπανάνα. Λίγο πιο λεπτά, Ηλία. Δεν πειράζει. Εμένα μου αρέσει. Μου θυμίζει λίγο. Με αρέσει να έχει την αίσθηση τη μπανάνα στο κομμάτι του, έτσι. Μέσα. Και ερχόμαστε, παιδιά. Κόψε και την άλλη. Αλλά πιο λεπτά. Α, okay. Πολύ λεπτές φέτες. Δηλαδή. Πάμε και κανένα δάχτυλο. Ούτε. Μας. Όχι, όχι. Θα σου δείξω εγώ. Πόσο χρόνο έχουμε, παιδιά. Έχουμε αρκετό χρόνο. Και εδώ. Θα σας δείξω εγώ και θα το συνεχίσει ο Ηλίας. Λοιπόν. Με το μαχαιράκι. Α, το θέλεις έτσι. Όσο πιο λεπτά και μακρουλά μπορούμε. Για να μην χαλάσουμε και πολλές και για να απλωθεί παντού. Και στο ένα μπολ που έχω βάλει την κουβερτούρα, την έχω πάρει σε νυφάδες και θα καταλάβετε για ποιο ακριβώς λόγο. Διότι με το που ρίξω το ζεστό νερό, τρίτη φορά λοιπόν που χρησιμοποιώ ζεστό νερό, βάλτε το στη μαγειρική σας και στη τεχνική σας, θα σας γλιτώσει πάρα πολύ χρόνο. Ίσα ίσα. Το περίσσεψε.
Ωραία. Ίσα-ίσα έβαλα πάλι δύο κουταλιές. Κοιτάξτε εδώ πώς λιώνει η σοκολάτα. Δεν χρειάζεται να κάνετε ούτε μπεν μαρί, ούτε να χρησιμοποιήσετε δικές σας πατέντες, ούτε φούρνο μικροκυμάτων, τίποτα. Με λίγο ζεστό νερό και τη σωστή επιλογή της πρώτης ύλης, όσον αφορά την μορφή της, έχετε καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι θα είχε και ένας επαγγελματίας σε μια επαγγελματική κουζίνα. Βέβαια. Και πάμε λοιπόν να τελειώσουμε βάζοντας τις μπανάνες στην πάνω μεριά. Γύρω-γύρω. Ωραία αυτή η μαγεία με τη σοκολάτα. Ναι, είναι πολύ νόστιμο. Εννοείται, εγώ έχω βάλει βέβαια πραλί, έχω βάλει μαύρη σοκολάτα. Με σοκολάτα γάλακτος νομίζω. Μας προσέγγισε. Με σοκολάτα γάλακτος θα είναι πολύ πιο νόστιμο, δεν το συζητάω. Αλλά ήδη έχει, θα έχει αρκετή ζάχαρη, έχουμε ήδη το Φιλαδέλφια. Και όχι μόνο αυτό, γενικά τώρα ο κόσμος προσέχει, οπότε θέλει και πιο light συνταγές. Σίγουρα θέλει πιο light. Και η μαύρη σοκολάτα είναι ένα υλικό το οποίο θα το προτιμήσει σίγουρα κάποιο ο οποίο θα το δει. Βέβαια, κοίτα, με βοήθησε τώρα πώ το άκοψε. Σου κάνω και σχηματάκι. Ναι, μου δημιουργήθηκε ένα καινούργιο στήσιμο. Πάρα πολύ ωραία. Και κάτσα βάλω λίγο εδώ, λίγο ακόμα νερό, λίγο πιο ρευστή, γιατί αυτό θα μπει στο ψυγείο. Πόση ώρα το αφήνουμε στο ψυγείο? Μόλις η σοκολάτα παγώσει και γίνει επικάλυψη όπως πρέπει, είναι έτοιμο. Ωραία. Έτοιμο λοιπόν και κοιτάξτε εδώ παιδιά, αυτό το μεγάλο. Εδώ είναι όλη η μαγιά, εδώ είναι το που τραβάνε το στόρι. Ρίχνουμε, δεν χρειάζεται πάλι να απλώσουμε, αυτό θα απλωθεί μόνο του. Ούτε ρίχνουμε σε ένα σημείο έτσι, περιμετρικά και στο κέντρο, από το κέντρο προς τα έξω στα πλάγια. Ομερό. Τη χρησιμοποιήσαμε σχεδόν όλοι. Εγώ έχω γράψει συνταγή 500 γραμμάρια για να σας μείνει και λίγη για να, για να έχετε και το σερβίρισμα. Μην την βάλετε όλοι πάνω. Πίστεψε με, δεν θα μείνει, πίστεψε με. Λοιπόν, θα χτυπήσω. Θα απλωθεί. Ακούγομαι. Αυτό εδώ λοιπόν, παιδιά, βάλετε στο ψυγείο. Θα έχετε ένα καταπληκτικό γλυκό. Ταιριάζει με το καφέ, ταιριάζει με το γάλα, ταιριάζει με κάθε ερόφημα. Όποιος έχει στο σπίτι σας καλεσμένος θα ενθουσιαστεί. Δεν έχω να δείξω κάτι άλλο, φίλε μου. Είσαι τρομερός, πάρα πολύ. Στείλτε μου τα σχόλιά σας, βρείτε με στο Instagram, Γιώργος Πορφύρης. Δείτε τη συνταγή από το tvopen.gr μόνο ή στο YouTube πιο αργά, στο κανάλι του TV Open. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.